Ένα τρομακτικό απόγευμα έζησε ένα μεσήλικα άνδρα, ο οποίο δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστου κουκουλοφόρου άνδρε στα σύνορα του Προμαχώνα και πιο συγκεκριμένα έξω από γνωστό καφέ που υπάρχει στο σημείο. Όλα έγιναν σύμφωνα με του αυτόπτε μάρτυρε γύρω στι 4 το απόγευμα, όταν άκουσαν έναν άνδρα να φωνάζει και να ζητά βοήθεια, καθώ δύο κουκουλοφόροι τον χτυπούσαν σε πρόσωπο και σώμα. Πριν από μία ε, ώρα. Ε πέρασαν, ε, συγγνώμη γιατί έχω πάθει σοκ, πριν, πέρασαν κάποιοι βούλγαροι μανιακοί, Δολοφόνοι, να το πω έτσι, κάπω έτσι, εμψυχρό και χτύπησαν, επιτέθηκαν σε έναν Έλληνα. Η αυτόπτη μάρτυρα μιλά για τον άγριο ξυλοδαρμό του άνδρα, καθώ οι δύο Βούλγαροι, μόλι τον είδαν, του επιτέθηκαν χτυπώντα τον παντού. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν πω οι Βούλγαροι ήθελαν να τον ληστέψουν, γι' αυτό και τον πλησίασαν αρχικά με σκοπό τα χρήματά του. Όταν ο ίδιο μάλλον αντιστάθηκε, Τότε ξεκίνησε το ξύλο. Με τόσο βία το χτύπησαν, τον ξυλοκόψαν. ήθελαν να τον ληστέψουν. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Από ότι. Ε, ε, του έχω δει δύο κολοφόροι με ένα μαύρο τζιπ. Μάλλον γελιστή θα ήταν, ναι. Τον παρακολουθούσαν εδώ και πολύ καιρό. Ε. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω έτσι. Επίση, σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε, οι δύο δράστε πυροβόλησαν για εκφοβισμό στον αέρα ενώ κατάφεραν με το μαύρο μεγάλου κυβισμού τζιπ του που είχαν στην κατοχή τους, δηλαδή να επιβιβαστούν σε αυτό και να εξαφανιστούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ελεύθεροι mm -hmm. και στην ομία δεν τους έχει βρει ακόμη. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν οι δράστες να επιτέθηκαν στο συγκεκριμένο άνδρα με σκοπό να του κλέψουν τα χρήματα που είχε πάνω του, μάλιστα προκειμένου να τον εκφοβήσουν, πυροβόλησαν στον αέρα. Πυροβόλησαν ναι, και τον ξυλοκόπησαν, δεν πρόλαβα να δω τίποτα άλλο αυτό, ναι. Το μόνο που ζήτησα βοήθεια και εξαφανίστηκαν. Ε, πυροβόλησαν μία φορά, αυτό ήτανε. Στον αέρα ναι, αέρα. Στον αέρα, ναι, στον αέρα. Αυτό μόνο... για, Μάλλον για να το ρομακρατήσουνε. Εγώ. Ναι, μάλλον αυτό. Ε, θέλω να σας πω, πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες αστυνομικοί ότι... Εγώ πιστεύω ότι ήταν και τσιχάν αυτοί. Θέλουν ε, να σκοτώσουνε. Οι δύο κουκουλοφόροι δράστε εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με την αστυνομία να έχει εξοπολίσει κυνηγητό για να του εντοπίσει. Αμέσω τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έφτασαν άνδρε τη ασφάλεια αλλά και τη σήμανση, όπω και ο αστυνομικό διευθυντή Ερών. Στο σημείο επίση ήταν οι διοικητέ του αστυνομικού τμήματο Σιδηροκάστρου και Προμαχώνα. Εξαφανίστηκαν, ναι, αυτό. Ε, φύγανε μέσα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ελεύθεροι. Η γυναίκα που φώναξε βοήθεια ώστε να έρθουν οι Έλληνε αστυνομικοί που βρισκόταν στο τμήμα Προμαχώνα ήταν και η σωτηρία του θύματο, καθώ με τι φωνέ τη οι δράστες εξαφανίστηκαν. Φώναξα βοήθεια μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί, εξαφανίστηκαν αυτοί σε δευτερόλεπτο. Ο άνθρωπο ήταν αβοήθητο στο δρόμο.